Σήμερα και ελπίζουμε ότι θα γίνει μια επί της ουσίας κουβέντα. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Σουρμελίδης, σύμβουλος έκτος Κυριακάτικης Κοντρανής. Καλησπέρα, Σπύρο μου. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Ο κύριος Παύλος Πολάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, τομέαρχης εσωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά. Καλησπέρα, κύριε Πολάκη. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, συνάδελφος, φίλος και εδώ στο Κόντρα και στον ελεύθερο τύπο.gr. Λοιπόν, και πάντα, κάθε Πέμπτη, ο Θανάσης Λιτσογιάννης, δημοσιογράφος της Κυριακάτικης Κόντρα News και βέβαια του αιρετικός.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αναστασία. Μου επιτρέπεις να προσθέσω μια είδηση? Δεν με ρωτάς. Εγώ σε έχουν βίτσιο με τα οικονομικά και ασχολούμουν πάνω από 30 χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ. Άκουσα σήμερα τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει για ύφεση. Mm-hmm. Για το φόβο της ύφεσης και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο φόβος, γιατί απειλεί με εκτροχιασμό τον προϋπολογισμό με τις συνέπειες που έχουμε επανειλημμένα τονίσει αν συμβεί αυτό. Mm-hmm. Τόσο για φορολογικές ελαφρύνσεις, τόσο για τις εισφορές και διάφορες άλλες ρυθμίσεις και ελαφρύνσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Τελεία. Να μην επεκταθώ περισσότερο. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή της. Ποιο κανάλι το δείξα αυτή τη δήλωση? Εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Όχι, το λέω επίτηδες, γιατί τον κύριο Στουρνάρα πριν τις εκλογές του Ιουλίου τον βγάζανε κάθε τρεις και λίγο στα ντουκιάνια των διάφορων καναλιών να λέει ότι εκτροχιάζει το προϋπολογισμός, δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χρεοκοπεί τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μετά που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, λέει ανθισμένα τα λιβάδια, πετυχαίνουμε τα πλεονάσματα, δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε δημοσιονομικά κενά. Και αυτό το παίζανε πολύ. Σήμερα βγήκε αυτό το πράγμα, δεν το δάγω πουθενά αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Πολάκη. Οι εκτιμήσεις του έχουν να κάνουν με βάση το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Όχι μόνο, και τι σχέση έχει με αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Γι' αυτό θέλω να πω ότι τελευταία αρχίζουν να υπάρχουν διάφοροι ψήθυροι για όχι και τόσο καλές σχέσεις του κυρίου Στουρνάρα. Βλέπετε, κάποια στιγμή πρέπει να επιλέγει και ο νέος διοικητής. Mm-hmm. Και μάλλον οι διαρροές λένε Στουρνάρα ότι δεν θα είναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η περίοδος, ο μήνας ή μάλλον οι 100 μέρες του μέλητος, μάλλον έχουν παρέλθει. Αρχίζουν να ξεδιάζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Σπύρο το Σουρμελίδη. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είδαμε πρώτο στην ατζέντα της ημέρας, Σπύρο. Τελικά ποιος έλεγε ψέματα? Εγώ δεν κατάλαβα. Εσύ κατάλαβες? Μήπως δεν τα είπε έτσι ακριβώς ο κύριος Πέτσας? Ακούσαμε τον κύριο Πέτσα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Πέτσα. Και αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε και ο κύριος Τσίπρας, επικαλέστηκε τις δηλώσεις του κύριου Πέτσα λέγοντας ότι αντί να έχουμε ατυχήματα, περισσότερα ατυχήματα, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη να έχουμε περισσότερες ψυχές που θα σωθούν στα νερά. Mm-hmm. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης αμφισβήτησε ότι έχει πει αυτά ο κύριος Πέτσας. Εμείς θα αποφύγουμε εκφράσεις. Πάντως και ο διάλογος αυτός και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι υπάρχει μια ένταση. Η ένταση αυτή βεβαίως δεν είναι άσχετη και με κορυφαία ζητήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Είναι η ιστορία της Τουρκίας βεβαίως, πάνω απ' όλα και οι απειλές οι τουρκικές, μέσα εκεί εντάσσεται και το μεταναστευτικό κατά κάποιο τρόπο. Είναι η υπόθεση των Βαλκανίων και οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών, ουσιαστικά από την έναρξη της διαδικασίας για τη Βόρεια Μακεδονία της Ευρωπαϊκής της Πορείας. Και έχουμε και το θέμα της Νοβάρτης. Μάλλον κυριολεκτικά έχουμε το σκάνδαλο Νοβάρτης που τρέχει, συνεχίζει, και την υπόθεση αντι-Νοβάρτης που η Νέα Δημοκρατία και το κοινάλι ονομάζουν σκευωρία. Mm-hmm. Αυτό είναι και το θέμα της Προανακριτικής Επιτροπής. Δεν έχουμε σήμερα εδώ το φρουράχο εμείς, αλλά θα μας πει ο κύριος Οικονόμου τι θα κάνει. Τι θα γίνει με το θέμα αυτό, γιατί ήδη καθυστερεί η συγκρότηση της Προανακριτικής μετά από την απόφαση Νέας Δημοκρατίας και κοινάλι να μην συμμετέχουν ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Προφανώς μεγάλο θέμα της κουβέντας μας θα αφορά. Σε εσάς θα πήγαινα απευθείας, κύριε Οικονόμου. Προφανώς μεγάλο θέμα της κουβέντας μας θα έχει να κάνει με την προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και την υπόθεση της Νοβάρτης. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Οικονόμου, γιατί... Επειδή νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πάρα πολύ η ουσία και τους ακροατές μας, αλλά και το πάνελ, εγώ ήθελα να πω... Εύχομαι και να μας βλέπουν και να είναι τηλεθεατές, αλλά... θα μας δουν, από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ενδιαφέρον.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από τη δήλωση του Παύλου Πολάκη περί θα μας πάρουν σκοτούς και τις δικές μου δηλώσεις σχόλιο περί φρούραρχος. Και θέλω αυτό να το διευκρινίσουμε, διότι μου αφήρωσε και ένα αντάρτικο τραγούδι ο αγαπητός Παύλος, το φρούραρχο της Καστοριάς το λεγόμενο, και εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι η θέση μου αυτή είναι θεσμική θέση. Αυτό θα το πω για τον καθέναν. Όποιος εκτρέπεται ή παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Δεν έχει να κάνει κάτι προσωπικό με τον Παύλο. Αν ο Παύλος όμως την Τρίτη θέλει να τον πάρουν σηκωτό και να κάνει το κομμάτι του ή να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην Επιτροπή, εγώ θα πω πάλι σήμερα ότι υπάρχει και ο Φούραχος. Πείτε μου κάτι όμως, κύριε οικονόμου, πριν... Και πραγματικά θα τον παρακαλέσω να μην αλλάξει τη θέση του αυτή. Μου αρέσει γιατί, αυτή η στάση συνέντευξης, αλλά το ερώτημα ακούστε είναι να δείτε, άλλο. Γιατί άκουσα την κυρία Γεροβασίλη, η οποία μιλάει για προσωπική θέση Πολάκη. Δεν είπα ακριβώς αυτό η κυρία Γεροβασίλη. Αυτό είπε τώρα στους δημοσιογράφους, αυτό διέγραψε, μετά λίγο το ανακατασκεύασε, το ανασκεύασε, αλλά λέω, αν η θέση αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον αγαπητό Παύλο Πολάκη, αυτή τη θέση που έχει, ότι θα τον πάρουν σηκωτό, να την κρατήσει μέχρι τέλους. Μην την αλλάξει όμως. Επειδή εγώ δεν θέλω να σταθώ στα. Να σηκώσω το γάντι εγώ επί τόπου. Να τώρα. Το σηκώσετε σε ένα λεπτό, γιατί θέλω μια διευκρινιστική απάντηση. Αλλά πρώτα να μιλήσουμε, γιατί τώρα. Ως παλιός συνδικαλιστής ο Βασίλης, μόλις βλέπει την μπάλα να έρχεται κοντά στην περιοχή και η περιοχή είναι ο αυτοδιασυρμός του Μητσοτάκη σήμερα, πετάει την μπάλα λίγο μακριά, πάμε την κουβέντα εκεί. Θα την πάμε παντού. Μπορώ. Παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο. Δηλαδή, λοιπόν, πρώτον, εγώ θα το κάνω λίγο γυριστή. Για κάντε το να το. Και θα τελειώσω με το άλλο που είπες, Βασίλη. Λοιπόν, πρώτον, σήμερα ζήσαμε τον απόλυτο αυτοδιασυρμό του κυρίου Μητσοτάκη. Λίγη ώρα πριν σηκωθεί, ο κύριος Κουμουτσάκος του δείχνει ένα μήνυμα στο κινητό. Μάλλον εκεί πρέπει να του γράψανε ότι ξέρεις, ο Πέτσας δεν τα από αυτά που είπε. Ότι όσο αυξάνονται οι περιπολίες, θα αυξάνονται και τα ατυχήματα. Ναι. Αντί να αυξάνονται οι διασώσεις. Την ώρα, μάλιστα, το έλεγε, την ώρα που έλεγε ο Αλέξης ότι είμαστε περήφανοι που το λιμενικό μας έσωσε 400.000 ψυχές στο Αιγαίο. Και είχε κάνει και μια άλλη δήλωση ο κύριος Πέτσας, που έλεγε ότι πρέπει να ισορροπήσουμε στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να μην τους πιέσουμε πολύ για τα εθνικά, γιατί θα ανοίξουν τα σύνορα και θα πληθύνουν οι πρόσφυγες που θα έρχονται εδώ, και έχουμε δύο πράγματα. Και ήταν μάλιστα πάλι την ίδια στιγμή που του είχε πει, έλεγε ο Τσίπρας στην ομιλία του, ότι εμείς δεν υποχωρήσαμε ποτέ στον τρόπο που θέταμε τα εθνικά θέματα στον κύριο Ερντογάν σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Του δείξανε λοιπόν αυτό το πράγμα και σηκώθηκε απάνω να κάνει ένα σοου σαν 12χρονος καρδινάλιος με τα σταυρωμένα χεράκια και έτσι κιόλας. Δώσε το, πώς το λένε, τις δηλώσεις του Πέτσα, δώσε τις δηλώσεις του Πέτσα, και έχουν πλημμυρίσει τώρα και όλα τα δίκτυα. Δεν ξέρω τώρα αν τα συστημικά κανάλια θα παίξουν ξανά αυτές τις δηλώσεις. Το Γκαμπουράκι ήταν από το contranews.gr, τις έχει αναρτημένες πάντως. Δεν σας έχω για συστημικό κανάλι και γι' αυτό και έρχομαι. Όλος, γιατί εγώ ξέρετε δεν έρχομαι, δεν πάω και πολύ συχνά. Το γνωρίζω λοιπόν, κύριε Πολάκη. Δεν ξέρω αν θα τις παίξουν. Πάντως το θέμα είναι ότι προφανώς και τα είπε αυτά τα πράγματα και τώρα πρέπει να απαντήσει. Ή να πει δημόσια συγγνώμη πρώτον ή να διώξει τον Πέτσα. Έτσι. Δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Δεν κάνουν έξι. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που του είπε ο Τσίπρας στο τέλος και νομίζω ότι εάν δεν απαντήσει είτε με συγγνώμη είτε διώχνοντας τον Πέτσα, ολοκληρώνει τον αυτοδιασυρμό. Πάω τώρα στο άλλο. Λοιπόν, μου είπες ότι θα με παρακαλέσει να μην αλλάξω τη θέση μου, Βασίλη. Θα σου απαντήσω μια μαντινάδα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος να κάνει παρακάλια, έχει κι αλλού πορτακαλίες και βγάλουν πορτακάλια. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Εμείς όταν λέμε μια κουβέντα, είναι μια κουβέντα. Και νομίζω ότι η διατύπωση και της επιστολής του Πρωθυπουργού προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα... Τσίπα, εννοείται, δεν είναι πια πρωθυπουργός, ναι, κύριε Πολάκη. Σωστό, έχετε δίκιο. Του πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο. Του Αλέξη του Τσίπρα προς τον κύριο Τασούλα, τον νυν πρόεδρο της Βουλής, νομίζω ότι είναι και κρυστάλλινη και ξεκάθαρη. Ότι πρώτον, δεν υπάρχει στην ιστορία της μεταπολίτευσης τέτοια
τέτοιο θεσμικό ατόπιμα και συνταγματικό ατόπιμα να αποφασίζει στις επιτροπές της Βουλής η πλειοψηφία το από ποιους θα εκπροσωπείται η μειοψηφία. Ένα όργανο δηλαδή το οποίο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, που εμπεριέχει αυτή η απόφαση, πρώτον την απόφαση συγκρότησης, τον αριθμό και την κατανομή με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων, που με πράξη διαπιστωτική του Προέδρου της Βουλής, μετά από πρόταση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που λένε τα ονόματα, λέω ότι η Επιτροπή είναι αυτή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, γι' αυτό είπε και ο Ραγκούσης. Αναφέρονται σε προηγούμενο που αφορά βέβαια εξεταστική. Μισό λεπτό, γιατί εδώ τα μπερδεύουμε, τα βάζουμε όλα σε ένα γκαζάνι, τα ανακατώνουμε και βγάζει ο καθένας το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο και ανοίγει και ένα πολύ άσχημο ασκό του αιώλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από εδώ, με βάση αυτή τη λογική, εγώ έκανα μια απλή ερώτηση. Τους άλλους πέντε, αν βγούνε και πούνε ότι οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι στελέχη της Νοβάρτης, θα τις ζυγώξουν για αυτούς? Τους άλλους πέντε από το ΣΥΡΙΖΑ θα τους ζυγώξουν για αυτούς? Με βάση τη λογική που διατύπωσε και ο κύριος Γκεγκέρογλου ως λαγός. Δεν μιλάμε για αυτό. Το ίδιο λέμε. Εκείνη είναι ουσία. Άκουσε, δεν είναι το καπετανιλίκι ουσία. Έτσι, το καπετανιλίκι, το καπετανιλίκι που πας να μου προσάπτεις είναι η αναγκαία, και επιβεβλημένη αντίδραση από τη μεριά μας σε μια αντισυνταγματική, αντιθεσμική, αντιδημοκρατική προσπάθεια που, να το πω έτσι χήμα, για να καταλαγιάσω το Σαμαρά που δεν βάλετε και τον Τσίπρα μέσα στην, κατηγορούμενο μαζί με τον Παπαγγελόπουλο για τη σκευωρία, για να καταλαγιάσετε τον Σαμαρά. Η αγωνοσαμαρική ομάδα των βουλευτών μαζί με τον Κεγκέρογλου επιλέγει με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Μητσοτάκη, είναι προφανές. Με τη σύμφωνη. Ναι, βάλετε τον Κεγκέρογλου μπροστά τώρα να κάνει το λαγό. Καμία μυθοπλασία. Έτσι, ο Γεγκέρογλου όπου να είναι, τούτο το μήνα τον από πάνω, τον αφορώ για μεταγραφή για αυτόν. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς το Πασόκ φαγώνει σαν τσεφτάς κύλους με το νέο, με το συνέδριο και τώρα και τ' άλλο, θα τις δεις και θα βέβουν σαν τον κάτσο στο Περιστεριώνα. Επειδή δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής, καλό σαν τον κάτσο στο Περιστεριώνα θα τις δεις να φεύγουν σε λίγο καιρό. Λοιπόν, σαν να μπαίνει γάτι στο Περιστεριώνα. Λοιπόν, το ζουμί είναι ότι για να καταλαγιάσουν τον Σαμαρά, λέει πουλήστε και ένα τζάμπουκα παραπάνω, διώξτε τον Τζανακόπουλο που είναι εξαίρετος νομικός και που ήταν και υπουργός επικρατείας και δίπλα στον Τσίπρα. Διώξτε και τον Πολάκη που τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες όλο το προηγούμενο διάστημα και ξέρει καλά και το αντικείμενο με το ουσιαστικό σκάνδαλο Νοβάρτης και θα ζωρίζει και το Φρουζή και το Μανιαλάκη όταν έρθουν εκεί πέρα. Κύριε Πολάκη, ένα λεπτό. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Και μετά να πάμε στον κύριο Οικονόμου ξανά. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι από τη στιγμή που η πλειοψηφία της Επιτροπής έχει αποφασίσει ότι σε δεύτερο χρόνο εσείς και ο κύριος Τζανακόπουλος θα είστε, θα σας ρωτήσουν, θα σας εξετάσουν. Έχεις καταλάβει ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει. Το έχεις καταλάβει αυτό. Ναι, δεν μπορούσε να αποφασίσει. Ωραία, να ολοκληρώσω το ερώτημά μου και μου απαντάτε. Μα ξεκινάμε ένα ερώτημα που έχει λάθος βάση. Ωραία. Μπορούσε να αποφασίσει η Επιτροπή, διότι και η γνωμοδότηση που επικαλούνται. Και η γνωμοδότηση που επικαλούνται. Αυτό που λέει για εξεταστική. Όχι για προαγγελική. Δεν την έχουμε αναφέρει την αυτό λέει ότι τα ερωτήματα συγκεκριμένα. Έλεγε, αν ένας έχει καταθέσει μάρτυρας στην υπόθεση που θα εξετάσει και η εξεταστική, μπορεί να είναι μέρος εξεταστικής. Και απαντάει η Επιτροπή με εκείνο το νομικό λεξιλόγιο ότι ναι, πιστοποιούν
ούτε λόγοι αμεροληψίας αν έχει πάει για μάρτυρας στην υπόθεση, στην κανονική δικαιοσύνη, το να είναι και μέλος της Επιτροπής της Βουλής. Να μιλήσω τώρα. Εμείς δεν πήγαμε μάρτυρες. Εγώ το δέχομαι αυτό. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα άλλο πράγμα. Με τον αντίλογο σε αυτό. Γιατί δεν το βάλανε. Εγώ θέλω να μου απαντήσω. Δεν γίνεται να μιλάτε όλοι μαζί, κύριε. Γιατί. Κύριε Πολάκη, λίγο την κατανόησή σα. Ναι, αλλά πρέπει να γίνεται μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Έλα, σπίτι. Να απαντήσω. Κάνω κι εγώ μια ερώτηση στο Βασίλη. Να πω κάτι. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, να απαντήσει στο ερώτημα του Γιώργου ο κύριο Πολάκη. Δεν πρόλαβα να το θέσει η αλήθεια. Λοιπόν, να βοηθήσω τον ένας. Δεν χρειάζεται βοήθεια ο κύριος Μιχαηλίδης, κύριε οικονόμου, είναι πολύ έμπειρος, παρότι είναι ένας. Πέντε λέξεις είναι και τελειώνω. Το ερώτημά μου είναι πώς γίνεται σε πρώτο χρόνο ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Δανακόπουλος να είναι ερωτώντες και σε δεύτερο χρόνο να είναι ερωτώμενοι. Εμένα αυτό δεν μπαίνω στην ουσία που είπατε για την προηγούμενη περίπτωση. Εάν η πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι θα είστε ερωτώμενοι σε δεύτερο χρόνο, πώς γίνεται να είστε και ερωτώντες στον πρώτο χρόνο? Ποιο πρώτο χρόνο? Η απάντηση είναι η εξής. Εάν συμμετέχουν στην Επιτροπή στην αρχή, αν αποφασίσουμε ότι συμμετέχουν, σε δεύτερο χρόνο. Ακούστε να δείτε. Διευκρίνησε τα. Δεν με αφήνετε να συντονίσω την κουβέντα μου, κάνετε λίγο τη ζωή δύσκολη και ιδίω σήμερα. Ακούστε. Βουλή Ολομέλεια αποφασίζει για τη συγκρότηση. Ναι. Για την ύπαρξη της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Βουλής, κατόπιν εισηγήσεων των κομμάτων, αποφασίζει για την συγκρότηση, για τη σύνθεση. Από τη στιγμή που έχει ήδη αποφασιστεί η σύνθεση, γίνεται να αλλάξει. Ακούστε, λοιπόν. Ο πρόεδρος εκδίδει διαπιστωτική πράξη. Ο πρόεδρος, με βάση τι του στέλνει ο πρόεδρος κοινοβουλευτική ομάδα. Αναφέρεται το δικαίωμα του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ πέρα ποια είναι, τι είπε ο Παύλος ο Πουλάκης εδώ, που είναι η μισή αλήθεια, πολλές φορές είναι και μεγάλο ψέμα, όταν είναι η μισή. Είναι μεγάλο το ψέμα. Είπε πραγματικά και έτσι είναι, ναι, στην γνωμότευση την οποία την έχω εδώ πέρα, ναι, του 10, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο, ναι, όχι γιατί δεν έγινε. Σε μια εξεταστική. Σε μια εξεταστική. Δεν έχουμε όλο εισαγγελέα εκεί στο σώμα. Την οποία την ψήφισε και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, με τον κύριο Τσούκαλη τότε βουλευτή, ναι, λέει πραγματικά ότι για αυτούς που έχουν σχέση. Συνασπισμός. Που ήταν μάρτυρες. Και λέει. Και για τους υπουργούς που διετέλεσαν, εφόσον η πράξη ή η παραλήψη τους αποτελούν αντικείμενο διεύρυνσης της Επιτροπής. Δηλαδή, έτσι θα το πούμε, Παύλο μου, για να είναι ολοκληρωμένη η άποψη και να καταλάβουν οι ακροατές. Δηλαδή, είτε είναι μάρτυρες, αν κληθούν ως μάρτυρες δεν μπορούν να είναι και εξεταστές, είτε είναι υπουργοί οι οποίοι επηρέασαν και παίξαν ένα ρόλο. Για να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν είπε ένα λεπτό, το είπε το 2010, για μια εξεταστική επιτροπή κατά μείζωνα λόγο, και τώρα πλέον η υποκατακτική που είναι και προανακριτικού επίπεδου, ουσιαστικά, τελείω χρέη. Εγώ δεν είμαι μέλος αυτής της επιτροπής, ήμουν, ας πούμε, για τη λίστα Λαγκάρ. Έχω μια εμπειρία και εγώ για από αυτές τις συμβουλίες αυτών των επιτροπών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι σχήμα οξύμορο όταν στη σύνθεση ο ανακριτής και να εξετάζει τον εαυτό του, αυτό δεν υπάρχει δικονομικό. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι το εξής. Ή αξαιρείται από τον κατηγορούμενο ή από τον εαυτό του. Μήπως ο εαυτός του, σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, είναι η Επιτροπή ολόκληρη. Κύριε Οικονόμου. Στο σύνολο. Μιλάτε στον κόσμο, όχι στον κύριο Πολάκη καταρχήν. Ο κύριος Πολάκης έχει την άποψή του, δεν νομίζω ότι θα το πείσετε. Κύριε Οικονόμου, το ερώτημά μου είναι το εξής. Ότι υπάρχει και ο αντίλογος, υπάρχει ο λόγος ο δικός σου, υπάρχει και ο αντίλογος. Ο αντίλογος έχει σοβαρά νομικά επιχειρήματα και τέλος πάντων. Ως εξεταστή προκατακτική επιτροπή που έχει ανακριτικό ρόλο, γιατί μπαίνουμε πλέον και σε ποινική διερεύνηση του θέματος, mm-hmm, λέει ότι εξαιρείται, αυτό εξαιρείται. Εσύ λες, δεν κύριε θέλω οικονόμου, να αυτοξέρετε. Να το σταυρώσω το ερώτημα, δεν θα γίνει ποτέ. Κύριε Οικονόμου, να τα βάλω εγώ τώρα. Όχι, να μου επιτρέψετε να ρωτήσω, γιατί αλλιώς δεν είμαι διακοσμητική εδώ και είναι κρίμα. Όχι, λοιπόν, κύριε Οικονόμου, εσείς θεωρείτε ότι την Τρίτη που ξανασυνεδριάζει η Επιτροπή το απόγευμα θα πρέπει να φύγουν από την Επιτροπή ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης ή να περιμένουν να παραμείνουν μέχρι να τους καλέσει η Επιτροπή ως μάρτυρες? Ακούστε, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι,
εγώ δεν θα πω. Τώρα το παίρνει πολύ. Όχι, καθόλου. Γιατί εκκρεμεί η απάντηση του κύριου Τασούλα. Είναι γεγονός. Εγώ δεν θέλω να με προβλέψεις. Μήπως θα ήταν αυτή μια συμβιβαστική λύση. Από χτες την περιμένουμε. Έχει πάει εχθές η επιστολή και την... Εχθές το πρωί. Θα απαντήσει ο Ψάργας, δεν απάντησε ο Ψάργας, περιμένουμε σήμερα, δεν απάντησε σήμερα. Ακούστε λοιπόν, έχουμε την επιστολή του Τσίπρα, θα απαντήσει ο πρόεδρος της Βουλής. Γιατί ο πρόεδρος της Βουλής, γιατί είναι ο αρμόδιος θεσμικός παράγων. Σαφώς. Άπαξ και ο θεσμικός παράγων, αρμόδιος, ο πρόεδρος της Βουλής, κρίνει ότι πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση των δύο συναδέλφων, αυτό είναι ο θεσμικός ρόλος και ο θεσμικός δρόμος, που σημαίνει ότι την Τρίτη δεν μπορεί να είναι στην Επιτροπή. Σπίρο. Κάτι οτιδήποτε άλλο. Ένα λεπτό. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Όμως υπάρχουν και συνέπειες. Φανταστείτε. Ο Φρούραρχος είναι συνέπειες. Φανταστείτε λοιπόν, εσείς κάνετε την εκπομπή σας και να έρθουν δύο τύποι εδώ πέρα και να στρογγυλοκαθίσουν και να λένε μόνο σηκώντας θα μας βγάλετε από την Επιτροπή. Από την εκπομπή. Για πέστε μου, τι θα πράξετε εσείς και το κανάλι σας. Θα κάθεστε να τους κοιτάτε ή θα πείτε κάτι. Ναι, να δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πολύ πιο απλά είναι. Λοιπόν, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να σας βοηθήσει στην κουβέντα και ο Σπύρος ο Σημερίδης. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις. Λοιπόν, έτσι είναι η δομή της εκπομπής. Είναι τόσο απλά. Κύριε Οικονόμου, εγώ θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω τον κύριο Οικονόμου και μετά και τον κύριο Πολάκη. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε κάνει αυτή τη συζήτηση μεταξύ σας και με άλλους συναδέλφους στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε την υπόθεση πολύ καλύτερα από όλους. Και έχετε επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα. Λέω επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα. Πρωτίστως για τον κόσμο που δεν την ξέρει πολύ καλά, κύριο Σκόνομ. Το ΜΕΑΡ τη Υγεία δεν ήταν ο κύριο Σκόνομ. Το ΜΕΑΡ τη Υγεία κι άλλο. Πρωτίστως το θέμα. Με μεταπτυχιακό στην νομική επιστήμη. Το θέμα είναι πολιτικό. Για τον πολύ κόσμο που ακούει και καταλαβαίνει. Γιατί υπάρχουν νομικές πτυχές σοβαρές, βεβαίως. Έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμό, μια πρακτική. Είναι και σαν δικηγόρο, βέβαια. Βεβαίως, ωραία. Αλλά. Όχι, δεν βλέπετε. Κύριε Οικονόμου, δεν βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο, πέρα από όλα τα προβλήματα, ότι φαίνεται σαν μια προσπάθεια να καταστήσετε τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Πολάκη μέσα στο κάνδρο των υπόπτων ενοχών για την υπόθεση σκευωρίας που λέτε. Μάταια, θα κληθούν ως μάταια. Διότι το πολιτικό συμπέρασμα προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια γκρίζα περιοχή. Αυτό είναι επιχείρημα. Όχι, ακούστε. Είναι εντελώς διαφορετικά νομικά και δικονομικά ότι είσαι ύποπτος και άλλο είναι ότι είσαι μάταιας. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που οι δύο συνάδελφοι θα κληθούν ως μάρτυρες για να συνεισφέρουν στην υπόθεση και στη διαφώτιση της υπόθεσης, πραγματικά είναι σχήμα οξύμορο και δικονομικά πολύ έτσι εκτίθεται η διαδικασία, αν ο εξετάζων είναι και εξεταζόμενος. Μάλιστα. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Πολάκη. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου φίλε. Μισό λεπτό. Θα απαντήσετε όλα μαζί. Όλα μαζί. Επιτρέψτε. Κύριε Πολάκη, εσείς εκ των πραγμάτων στην υπόθεση υγεία και στο Κελπνό και στην διαδικασία που ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή για τα σκάνδαλα της υγείας και στην υπόθεση της Νοβάρτης εκ του ρόλου σας είσαστε ένα άτομο εμπλεκόμενο όχι στη σκευωρία ή στο σκάνδαλο που έχετε ανάμειξη στη διερεύνηση πολλών πραγμάτων από πολιτικής απόψεως και από τη θεσμική σας θέση που ήσαν στο Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Πόσο το βλέπετε σωστό να μετέχετε σε μια επιτροπή η οποία εξετάζει αυτή την υπόθεση. Εγώ ο ίδιος τη χαρακτήρισα αντινοβάρτης ουσιαστικά, δηλαδή προσπάθεια να καλύψουμε το μεγάλο σκάνδαλο Νοβάρτης. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί επιμένετε να είστε σε μια επιτροπή που εξετάζει θέματα στα οποία εσείς επίσης ήσασταν εμπλεκόμενος και εξετάζατε? Ήταν η αρμοδιότητά σας. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω λίγο συνδικαλιστικά. Γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Τότε για τον πολιτικό κόσμο. Πέρα από τις νομικές πτυχές. Ακούστε. Να βάλουμε λοιπόν σε μια επιτροπή που εσείς ο ίδιος τη λέτε αντινοβάρτης και που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ να συσκοτήσει το πραγματικό σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης που ένα τμήμα του είναι η Νοβάρτης. 32,3 δισεκατομμύρια ευρώ πληρώσαμε παραπάνω σε φάρμακα σε ένα βάθος 17-18 χρόνων λόγω των υπερτιμολογήσεων. Λοιπόν, να βάλουμε, και οι υπερτιμολογήσεις πάντως κατηγορούν και εσάς από το κίνημα αλλαγή στην αρχή, κύριε Πολάκη. Να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν σε μια υπόθεση στην οποία έχουμε συνεισφέρει τα μάλα και ω
ως υποχρέωση και με βάση την ψήφο του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Να αποκαλύψουμε αυτούς που κατακλείψαν τον τόπο και που την οδήγησαν στην χρεοκοπία. Δηλαδή, να μην συμμετέχουμε εμείς που ξέρουμε το αντικείμενο, αλλά να συμμετέχει, ξέρω εγώ, κάποιος βουλευτής που μπορεί να γνωρίζει για τα δικαιώματα της φώκιας στην Ανταρκτική. Τι ερώτημα τώρα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν υποτιμώ κανένα. Απαντάει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Απαντάει στο ερώτημα μου. Εγώ γνωρίζω καλά το θέμα. Είμαι από αυτούς που το γνωρίζουν. Για να δείξω ότι είναι αυτό το πράγμα τώρα είναι εντελώς ψευδεπίγραφο. Από την άλλη όμως, κύριε Πολάκη, πονηρεύει τον κόσμο που εσείς είχατε πει σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή ότι κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακοί. Γιατί λένε ότι είστε προκατηλημένος εσείς. Είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει και σήμερα ακόμα ο κόσμος στα καφενεία. Δεν το κατάλαβα. Είπα κάτι διαφορετικό. Άλλο να το λένε στα καφενεία και άλλο να το λέει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Συγγνώμη, γιατί ο Υπουργός Υγείας δεν πρέπει να μιλάει έτσι όπως μιλά ο κόσμος. Δεν το κατάλαβα. Πρέπει να μιλάει δηλαδή με το ΣΥΣ και το ΣΑΣ και το ΕΤΣ. Λοιπόν, λέει ότι είναι σκληρή αυτό που κάνετε. Καλά, το τι λέει ο κόσμος, μη σας το διαβάσω. Πάμε σε άλλα καφενεία, κύριε. Εγώ νομίζω ότι το έλαβε υπόψη το κόμμα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου και σας έστειλε στην αντιπολίτευση, κύριε Πολάκη. Πρέπει να αποφασίσετε κάποια στιγμή. Μάλλον στήσατε μια σχεδόλια. Μην αφήνουμε να περνάνε πράγματα έτσι. Λοιπόν, να απαντήσω, έκανε μια νομική, πώς το λένε, υποστήριξη της θέσης του κύριου Οικονόμου. Νομίζω ότι υπάρχει μια σοβαρή απάντηση σε αυτό και η οποία πρέπει να ακουστεί. Ποια είναι? Η Επιτροπή της Βουλής, η οποία έβγαλε την γνωμοδότηση το 2010. Δεν απάντησε. Το Επιστημονικό Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο. Αναφορικά με την εξεταστική για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Ακούστε με. Δεν απάντησε σε κανένα βασικό ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Ποιος θέτει το αίτημα της εξαίρεσης και ποιος αποφασίζει ότι εξαιρούνται. Διότι, για να πάμε πάλι από την αρχή, όπως είπαμε και πριν, η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας και διαπιστωτική πράξη της Βουλής μετά από πρόταση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι τώρα ποτέ από κανέναν. Τώρα αμφισβητείται για πρώτη φορά. Γι' αυτό μην τους οραγκούσει έχουν το Επιτροπή. Διότι η εκάστοτε πλειοψηφία μπορεί να καθορίζει ποια θα είναι η σύνθεση των μελών της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας που θα της αντιπαρατεθεί. Και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι. Δεν είναι διαρκή. Δεύτερο. Αν θέλετε να το πάμε. Δεν είναι διαρκή. Αν θέλετε να το πάμε. Τότε είμαστε. Επειδή είναι προανακριτική λοιπόν. Πάμε λοιπόν με αυτό. Με βάση τη λογική σας. Έχει τον ρόλο ανακριτού. Του συλλογικού εισαγγελέα. Το σώμα. Ποιος εξαιρεί. Ποιος εξαιρεί. Είμαστε λοιπόν συλλογικός εισαγγελέας. Έτσι. Μπράβο. Ο εισαγγελέας εξαιρεί τον εαυτό του. Αυτό έχει δικαίωμα. Ο δικαστής εισαγγελέας εξαιρεί τον εαυτό του. Όχι. Μισό λεπτό. Αυτό εξαιρείται ή ο κατηγορούμενος. Ή παπάς ή ζευγά. Δεν θα μπορούσαν να αυτοεξαιρεθούν στη συνέχεια. Λοιπόν, ναι, μα δεν θέλω να αυτοεξαιρεθώ. Γιατί? Για να του κάνω το χατήρι. Λοιπόν, προφανώς δεν θέλει. Μισό λεπτό. Αλλά δεν είναι αυτός η επιτροπή. Εγώ νιώθω κατήγορος. Δεν είναι αυτός ο ανακριτής. Εγώ νιώθω κατήγορος. Δεν νιώθω ένοχος. Πάμε, μην το κόβουμε. Δεν είναι ο ένας από τους 25. Το κόβουμε τώρα που στρώνει. Ναι. Μην το κόβουμε τώρα που στρώνει. Πάμε λοιπόν. Είμαστε λοιπόν συλλογικός εισαγγελέας. Ο συλλογικός εισαγγελέας τον εαυτό του δεν τον εξαιρεί πρώτον. Ποιος θα μπορούσε να τον εξαιρέσει και πώς, αν ο κατηγορούμενος, ο κ. Παπαγγελόπουλος, ζητούσε εξαίρεση κάποιου από εμάς. Έτσι. Ναι, ο κατηγορούμενος. Εάν κάποιος από εμάς ήθελε οικειοθελώς να το κάνει. Εμείς δεν θέλουμε οικειοθελώς να το κάνει. Ο κατηγορούμενος δεν το κάνει. Θα το εξηγήσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Κονόμου. Υπάρχει το ρευτό και ακουστεί. Άκουσε και το ποιο λίγο. Σώμα αποφασίζει την εξαίρεση? Ποιος? Δικαστικό συμβούλιο. Εδώ ποιο είναι το δικαστικό συμβούλιο, δεν παιδιά. Έτσι. Ποιο είναι το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει ότι 2, 3, 1, κανένα, 5 μέλη της Επιτροπής αυτής θα φύγουν. Υπάρχει δικαστικό συμβούλιο. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην Ολομέλεια. Η Επιτροπή, ένα λεπτό, παίζει το ρόλο του ανακριτού. Ο ανακριτής ως δικαστής λοιπόν, έτσι λοιπόν, άκουσε με. Ο ανακριτής τον εαυτό του δεν τον εξαιρεί. Δεν είσαι εσύ η Επιτροπή, κύριε Πολάκη. Μα δεν είναι και οι άλλοι με την
άλλο εκεί που το λες. Δεν είσαι εσύ. Έχει συλλογικό σύνταγμα. Μπράβο. Η συλλογικότητα λοιπόν. Πώς θα εκφραστεί. Για τις πλειοψηφίες. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, θα πάω στο διάλειμμα. Δεν έχω επιλογή. Κατάλαβα τι λες, μόνο που δεν ισχύει. Δεν υπάρχει. Η ροή είναι καλή, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σαββατοκύριακο.